Η επιλογή του Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές και η όλη διαδικασία του να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και στην καταρχήν τριμερή κυβέρνηση και μετά διμερή με την αποχώρηση της Δημάς είναι πολιτική ευθύνης. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει ένα κόμμα σοσιαλιστικό, ένα κόμμα έτσι όπως η ελληνική κοινωνία το ήξερε, ένα κόμμα έτσι όπως κατέβηκε στις εκλογές και ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος εκείνη την εποχή ήταν ακριβώς γιατί δεν ενημέρωσε τον ελληνικό λαό για το τι συμβαίνει, διότι δεν μπορεί να παίρνει την ευθύνη μόνο ένας άνθρωπος ή αν θέλετε, και επιτρέψτε μου την έκφραση χωρίς να παρεξηγηθώ, το κογκλάβιο που βρίσκεται δίπλα σε έναν πρωθυπουργό να αποφασίζει. Το κογκλάβιο το έχετε υιοθετήσει, Σοφία μου. Η κυρία Λούκα Κατσέλη με το λεφτά υπάρχουν. Παρακαλώ, είναι σε εσάς. Αν με αφήσει να τελειώσω λιγάκι, Σιλβάνα μου, όχι, νομίζω ότι θα καταλάβει τι θέλω να πω. Μία διευκρινιστική παρέμβαση για να ξέρουμε ποιο είναι ποιο τώρα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει προσωπικά αν ήταν η κυρία Κατσέλη δίπλα. Οι ψηφοφόροι πρέπει να το ξέρουν. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ουσιαστικά μονίμως, αυτό που λέτε νομίζω είναι ότι εννοείται ότι το γκρίζο χθες έχει επιστρέψει για το ΣΥΡΙΖΑ με τη λογική του πολιτικού μπότοξ. Αυτό εννοείται. Αν τελειώσω, δεν καταγγέλλω κάτι. Αυτή τη στιγμή κάνω μια διαπίστωση. Η καταγγελία είναι τελείως διαφορετική και αν θα ήθελα να κάνω καταγγελία θα την έκανα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Λέω λοιπόν ότι εκείνη την εποχή η πιο υπεύθυνη θέση ήταν εφόσον γνωρίζανε από πριν. Γιατί αυτό αποδείχθηκε, αυτό είπε και ο κύριος Τροστκάν. Δεν ήταν κάτι που δεν το ξέραμε ή δεν το ήξερε ο κύριος Πρωθυπουργός. Μάλλον δεν το ξέρανε. Γιατί εμείς δεν το ξέραμε. Ο κύριος Πρωθυπουργός είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Οι εκλογές γίνανε. Ακριβώς. Από τον Ιούνιο. Άρα είχαμε εκλογές Σεπτέμβρη. Άρα όλοι εμείς συνειδητά κοροϊδεύαμε τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό μίλησα για κογκλάβιο, έστω και αν ήταν και η κυρία Κατσέλη, όπως είπε μέσα, ή όποια άλλη, και δεν με ενδιαφέρει, πόσο με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Βέβαια, κάποιοι είναι πολιτική θέση πολιτικής ευθύνης αυτή, να κατεβαίνεις και να λες στον ελληνικό λαό ότι τώρα εγώ ερήμη σου σε βάζω σε μια διαδικασία η οποία είναι τραγική για σένα και η οποία για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια θα σου καταστρέψει τη ζωή. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή λέμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθήσαν να βγούμε από την κρίση. Μπορεί να μου εγγυηθεί κάποιος ότι τα επόμενα χρόνια. Αυτό ήταν μια διαδικασία. Μπορεί να μου εγγυηθεί εμένα κάποιος για το επόμενο χρονικό διάστημα, αμέσως μετά τις εκλογές, ότι δεν θα ξαναπερικοπούν μισθοί, ότι δεν θα περικοπούν συντάξεις, ότι δεν θα περικοπούν επικουρικά επιδόματα, ότι δεν θα βάλουν άλλα χαράτσια, ότι δεν θα μου πάρουν το σπίτι το οποίο το χρωστάω στην τράπεζα γιατί έχω πάρει δάνειο και αυτή τη στιγμή αδυνατό να το πληρώσω ακριβώς γιατί με έχουν φέρει σε μια τόσο δεινή οικονομική κατάσταση να μην έχω δυνατότητα. Μπορεί να μου το εγγυηθεί αυτό το πράγμα κάποιος. Αν μου εγγυηθεί αυτό το πράγμα κάποιος, τότε να πω ναι, όντως πάνε για τη σωτηρία της πατρίδας. Αλλά ξέρετε κάτι, η σωτηρία της πατρίδας δεν είναι ένα άλλο πράγμα, κύριε Παπαδάκη. Η σωτηρία της πατρίδας είναι. Είναι συγκεκριμένο. Να τελειώσω. Τελειώνω με αυτό. Συμφωνώ απολύτως. Είναι συγκεκριμένο. Να τελειώσω όμως με αυτό. Τελειώσω για να πάω στο κύριο Σαφιλόπουλο. Λοιπόν, η σωτηρία της πατρίδας. Δεν θα σα αφήσουν να μιλήσει. Είμαι σίγουρο στο τέλο. Η σωτηρία της πατρίδας έχει να κάνει με την επικράτειά τη που σημαίνει τα χώματά τη και τα οποία αυτή τη στιγμή ξεπουλούνται κομμάτι-κομμάτι. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει στο έσχατο σημείο της αξιοπρέπειάς τους και έχει να κάνει και με θεσμούς οι οποίοι έχουν καταρακωθεί. Έβαλε ένα ερώτημα.